Σε μια άλλη υπόθεση που σοκάρει, πατέρα στην Κρήτη κατηγορείται για τον βιασμό τη 14χρονη κόρη του. Πανδεμόνιο επικράτησε στη διάρκεια τη προσαγωγή του στο δικαστήριο. Συγγενείς του κοριτσιού επιτέθηκαν στον κατηγορούμενο και επιχείρησαν να τον λιντσάρουν. Το δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου σύεται από τα ουρλιαχτά των συγγενών τη 14χρονη. Το πλήθος επιχειρεί να λιντζάρει το 47χρονο πατέρα που κατηγορείται πως βίαζε την ανήλικη κόρη του. Ανάμεσά τους και η ενδιαστάση γυναίκα του και μητέρα του μικρού κοριτσιού παλεύει να τον φτάσει για να τον χτυπήσει. Σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας του θύματος, ο 47χρονος από το Δεκέμβριο κακοποιούσε την ίδια του την κόρη. Δύο φορές το παιδί νοσηλεύτηκε εξαιτίας των ψυχολογικών τραυμάτων της κακοποίησης, μέχρι που βρήκε τη δύναμη να περάσει την πόρτα της ασφάλειας και να καταγγείλει τον ίδιο του στον πατέρα. Όπως κατήγγειλε η ανήλικη, ο πατέρας της για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα την εξανάγκαζε ο φόβος ότι αυτό το πράγμα δεν θα σταματούσε και υπήρχε ενδεχόμενο να μείνει και έγκυος. Ευτυχώς η δικαιοσύνη για άλλη μια φορά έκανε το καθήκον. Στάθηκε ο σύμφωνος των περιστάσεων. Με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα ανακριτή, ο 47χρονος κρίθηκε προφυλακιστέως, ενώ η 14χρονη παρακολουθείται από παιδοψυχολόγο. Τώρα νέα τροπή στην υπόθεση της κακοποίησης της 20χρονης φοιτήτριας δίνουν οι μαρτυρίες άλλων γυναικών που είχαν εργαστεί για λογαριασμό του δράστη ως οικιακή.